Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το μήνυμα ότι πρώτα πρέπει να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση και μετά να γίνει συζήτηση για το πακέτο της μεταμνημονιακής εποχής κομίζουν στην κυβέρνηση Βρυξέλλες, με Ευρωπαίο αξιωματούχο χθες να στέλνει το μήνυμα ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η τεχνική συμφωνία στο Eurogroup του Μαΐου. Έτσι, η κυβέρνηση πορεύεται σε δύο άξονες. Αφενός καλείται να εκπληρώσει μια σειρά προαπαιτούμενων χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις και από την άλλη βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους θεσμούς για το μεταμνημονιακό αναπτυξιακό σχέδιο. Την ίδια ώρα, η Γερμανία κρατάει σκληρή στάση και διαφωνεί ευθέως με τον μηχανισμό αυτόματης διευθέτησης του χρέους, συνδεδεμένου με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, τη λεγόμενη γαλλική πρόταση, καθώς μια γενναιόδορη προσέγγιση ως προς το ελληνικό χρέος, όπως εξηγούν γερμανικές πηγές στο insider.gr, δεν είναι διαχειρίσιμη σε αυτή τη φάση στο γερμανικό κοινοβούλιο. Εν αναμονή της έγκρισης της συμφωνίας εξαγοράς της ΣΥΤΑ από την Vodafone, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, βρίσκονται οι δύο εταιρείες. Η σχετική έγκριση μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμάται ότι θα δοθεί στο τέλος Μαΐου. Η ΣΥΤΑ Ελλάδος κατέχει σήμερα μερίδιο αγοράς που φτάνει το 16% αμέσως εναλλακτικούς παρόχους, ενώ στο κλάδο των ευρωζωνικών συνδέσεων το μερίδιο αγγίζει το 10% και διαθέτει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς άνω των 5.500 χιλιόμετρων. Παρά την πολυετή δραστηριότητα της στην Ελλάδα και τα σημαντικά κεφάλαια που έχει επενδύσει η μητρική εταιρεία της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού και του οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, δεν έχει καταφέρει να πετύχει θετικό πρόσημο στα οικονομικά της αποτελέσματα. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, με περισσότερα από 50 χρόνια συνεισφορά στα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες, σας προσκαλεί σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο του Αμερικής 13 στην Αθήνα για την παρουσίαση του βιβλίου του Gerard Genet «Παλήμψη στα λογοτεχνία δεύτερου βαθμού». Με σημαντική προσφορά στην πνευματική ζωή της χώρας, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας έχει διαχρονικά στηρίξει την έκδοση, συγγραφή, μετάφραση και επιμέλεια έργων υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εγχώριας εκδοτικής παραγωγής. Τις αξιόλογες εκδόσεις του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στα δύο βιβλιοπωλεία του, καθώς και στα δύο πολιτιστικά του κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το miet.gr. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτη μόνο εκμένως 831,54 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,73% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.